Η μάχη τη Θεσσαλονίκη, Κυριάκο Μητσοτάκη, Στέφανο Κασελάκη, Νίκο Ανδρουλάκη, Κυριάκο Βελόπουλο και Δημήτρη Κουτσούμπα, όλοι βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη τι τελευταίε ημέρε διότι όλοι κατανοούν πόσο σημαντική είναι η μάχη να κερδίσουν μεγαλύτερα ποσοστά στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη, η βασίλισσα του Βορρά, θα κρίνει τι ευρωεκλογέ. Το έχουμε πει σε προηγούμενο βίντεο, το λέμε και τώρα και το καταλαβαίνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι σπέβδουν όλοι και ειδικά τα στελέχη τη κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργό και οι υπουργοί, κορυφαίοι υπουργοί εδώ στη Θεσσαλονίκη, Αυτιά, Οδένδια, έχουν επιστρατεύσει και την περιφέρεια, τον Κώστα, να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερε εμφανίσει, διότι κατανοούν ότι αυτό ο οποίο θα έχει υψηλά ποσοστά στη Θεσσαλονίκη θα κερδίσει και τι ευρωεκλογέ ή τέλο πάντων θα πιέσει τα ποσοστά του προ τα πάνω. Πριν ξεκινήσει το σημερινό βίντεο, ήθελα να σα πω το εξή. Αν σα ενδιαφέρει να σχολιάσουμε την είδηση του θανάτου του Ιρανού Προέδρου Ραϊσή και όλε τι εξελίξει που θα έχουμε στη συνέχεια στο Ιράν, αλλά και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή, όπω καταλαβαίνετε από τη στιγμή που είχαμε μια τόσο σοβαρή εξέλιξη. Είναι ιδιαίτερο σημαντικό να γνωρίζουμε τι συνέβη. Μέχρι στιγμή, προφανώ, δεν υπάρχουν ακόμα πολλέ πληροφορίε. Υπάρχει από τη μία πλευρά η θεωρία ότι ήταν ατύχημα και από την άλλη πλευρά, προφανώ, ότι κάποιο μακρύ χέρι ξένη χώρα. Μην ξεχνάτε, άλλωστε, ότι ο Ραϊσή είπε ότι θα εξολοθρέψει το Ισραήλ. Και μετά από λίγε μέρε, βρέθηκε νεκρό όταν έπεσε το αεροσκάφο του. Αν σα ενδιαφέρει αυτή η είδηση, μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτήν. Πάμε λοιπόν στα δικά μα. Όπω είπαμε λοιπόν, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί κατανοούν πόσο σημαντική είναι η μάχη τη Θεσσαλονίκη και γι' αυτό το λόγο ήρθαν εδώ πέρα. Ο κόσμο τη Θεσσαλονίκη, που είναι γενικά πιο συντηρητικό, βλέπουμε ότι το κοινό τη Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιο συντηρητικό σε σχέση με του υπόλοιπου. Μάλιστα, μιλάμε και για μια μεγάλη δύναμη. Αν σκεφτείτε ότι η Θεσσαλονίκη έχει περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους και παραπάνω και αν λάβουμε γενικά υπόψη ότι αυτός ο οποίος θα έχει ποσοστά στη Θεσσαλονίκη θα είναι παρόμοια και στη Βόρεια Ελλάδα όλοι λοιπόν προσπαθούν να συμμαζέψουν τις απόλυτε που έχουν γενικά βλέπουμε ότι οι μεγαλύτερες απόλυες της Νέας Δημοκρατίας ήταν στη Θεσσαλονίκη όπως και του Πασόχ και του Στέφανο του Κασελάκη και αυτό επιβεβαιώνεται από τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις Μία δημοσκόπηση που είχαμε βγάλει πριν από λίγο καιρό στο κανάλι μα παρουσιάζει τη Νέα Δημοκρατία στο 31, 13,5 ΣΥΡΙΖΑ, 7,5 ΠΑΣΟΚ, 8,9 ΚΟΚΟΕ, 14% ελληνική λύση, δεύτερο κόμμα, 1,5% εδώ παίρνει Σπαρτιάτε, αν δεν κάνω λάθο. Και αν προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω αυτό το βίντεο που μπορείτε να το βρείτε με αυτόν τον τίτλο, Νέα Δημοκρατία 35% στην Αθήνα, ελληνική λύση, 14% στη Θεσσαλονίκη, βλέπουμε ότι 4,5% πλεύση, 6,1 νίκη. 2,1 νέα αριστερά, 2,8 μάλλον αριστερά, 2,1 μέρα 25, 3,8 δημοκράτε και 1,8 ηλεκτρονοπούλου. Οπότε βλέπουμε ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί ποντάρουν τα πάντα στην Θεσσαλονίκη. Τα ποσοστά των συντηρητικών κομμάτων στη Θεσσαλονίκη αγγίζουν το 25% περίπου. Και περιμένουμε τι τελευταίε δημοσκοπήσει έτσι ώστε να δούμε πώ κυμαίνονται τα ποσοστά στα συντηρητικά κόμματα και ποιε ήταν οι εξελίξει που είχαμε κατά την περίοδο του Πάσχα και πώ πηγαίνουν οι συσπυρώσει των κομμάτων τώρα που πλησιάζουμε με λιγότερο από τρει εβδομάδε μπροστά μα για τι ευρωεκλογέ. Α τα πιάσουμε λοιπόν ένα-ένα. Από την πλευρά τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει το κάστρο τη στην Αθήνα και έχει πολύ μεγάλε απόλυε στη Θεσσαλονίκη. και αυτό το λόγο ο Κυριακό Μητσοτάκη έχει κάνει τόσε επισκέψει και θα κάνει αρκετέ ακόμα. Δύο-τρει ακόμα μέχρι την ημέρα των Ευρωεκλογών στη Θεσσαλονίκη με μια πολύ μεγάλη ομιλία. Νομίζω ότι θα γίνει μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην ε, Νέα Παραλία τη Θεσσαλονίκη. Επίση ο Κασελάκη. Επίση βόλταρε στι γειτονιέ τη Θεσσαλονίκη διότι κατανοεί και αυτό ότι όταν βρίσκεσαι συνέχεια στην Αθήνα, είναι λογικό ότι θα δυσανασχετίζουν οι υπόλοιποι κάτοικοι τη υπόλοιπη Ελλάδα. Ειδικά όταν βλέπετε ότι έχει το 10-15% του ελληνικού πληθυσμού σε μια πολύ συγκεντρωμένο. Δεν γίνεται να μα επισκέπτονται μόνο πριν από τι εκλογέ, βλέπετε Στέφανο Κασελάκη. Και ο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίο έχει τεράστιε απώλειε, θα πάει για τρίτο προφανώ στι ευρωεκλογέ και θα, θα, υπάρχει θέμα προφανώ ε, ηγεσία μέσα στο Πασόκ, ο οποίο δεν κερδίζει ούτε την Κρήτη, που είναι το κλασικό κάστρο του Πασόκ. Και δεν κερδίζει ούτε τη Θεσσαλονίκη. Οπότε μέσα στι απώλειε λοιπόν ο θυμωμένο Νίκο Ανδρουλάκης ε, και εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη όπω έχουμε πει είναι τα πιο ε, δυνατά ποσοστά των συντηρητικών κομμάτων και συγκεκριμένα ηγέτη στα συντηρητικά κόμματα και πανελλαδικό αλλά και πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη είναι η ελληνική λύση την οποία προσπαθεί να κόψει η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό τον λόγο βλέπουμε ότι έχει τόσε πολλέ επισκέψει εδώ στη Θεσσαλονίκη με κορυφαία στελέχη, υπουργού και πανελλαγόντας, Η οποία βλέπουμε ότι και ο, ο Κυριακό Βελόπουλο έχει ποντάρει πάρα πολύ και θεωρώ ότι έξυπνα, αν το δούμε, έχει ποντάρει να φτιάξει την έδρα του στην Θεσσαλονίκη, δεδομένου ότι η Βόρεια Ελλάδα δεν έχει κάποια πολύ ισχυρή πολιτική δύναμη. Από τη μία έχουμε στη Θεσσαλονίκη το κάστρο του Βελόπουλου και από την άλλη πλευρά πολύ ισχυρά ποσοστά και από την πλευρά του Νατσιού, όπου η νίκη ποντάρει πάρα πολύ στο Κιλκή και γενικά στου παραεκκλησιαστικού κύκλου που εκεί ποντάρει περισσότερο το κόμμα νίκη. Οπότε όλοι στη Βόρεια Ελλάδα και όλοι στη Θεσσαλονίκη. Απίστευτα πράγματα λοιπόν, ακόμα και το Κούκουε, αν είδατε αυτή τη δημοσκόπηση στη Θεσσαλονίκη, έχει 9% αλλά το Κούκουε περνάει το Πασόκ στην ε, Θεσσαλονίκη. Είναι απίστευτα τα πράγματα. Όλοι στη Θεσσαλονίκη. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη σημασία στη Θεσσαλονίκη. Εκτό από τι εκλογέ. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πλησιάζουν οι εκλογέ να είναι μπροστά μα σε τρει εβδομάδε για να μα θυμηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί όλων των κομμάτων. Πρέπει να είναι η παρουσία των ανθρώπων συνεχόμενη. Και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Και στην πατρίδα μου, την Ξάνθη. Έτσι. Η ακριτική περιοχή τη Ξάνθη, τη Κομοτηνή, τη Αλεξανδρούπολη και γενικότερα Εύρο, Ροδόπη και Ξάνθη, θα πρέπει να έχουν συνεχόμενη παρουσία των πολιτικών προσώπων. Δεν γίνεται να μα θυμούνται λίγο πριν από τι εκλογέ. Αυτό δεν είναι σωστό σε καμία περίπτωση. Αυτό συμβαίνει για όλα τα κόμματα. Μικρά και μεγάλα, έτσι. Θα, όταν πρέπει να τα χώσουμε, πρέπει να τα χώσουμε παντού. Μη μα θυμάστε πριν τι εκλογέ. Τα προβλήματα που έχει ο κόσμο, η οικονομία, το δημογραφικό, ε, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μα, είναι προβλήματα τα οποία θα πρέπει να μα απασχολούν όλο το χρόνο. Και όχι να θυμόμαστε λίγο πριν τι εκλογέ. Εντάξει, ρε παιδιά, θα σα κάνω δύο-τρία πράγματα, θα τα βρούμε στη μέση. Έχουμε και εκλογέ. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Πείτε μου λοιπόν τη γνώμη σα, τι πιστεύετε εσεί για τι ευρωεκλογέ. Εγώ διαβάζω τα σχόλια. Ε, έκανε ένα βίντεο προηγουμένω με ανάλυση για τη Νέα Δημοκρατία και μία κόντρα και τα διαφορετικά ρεύματα που υπάρχουν εντό τη Νέα Δημοκρατία. Αν σα ενδιαφέρει πραγματικά, πείτε μου να κάνω και άλλο βίντεο. Πώ η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τι εκλογέ. Πώ λειτουργεί η Νέα Δημοκρατία. Αν σα ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, για να σα δώσω έτσι και εγώ λίγο που γνωρίζω ορισμένα πράγματα από του κύκλου που έχω κι εγώ για τα τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι σε αυτέ τι εκλογέ θα έχουμε άνοδο των συντηρητικών κομμάτων όπω θα έχουμε άνοδο των συντηρητικών κομμάτων και στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι να πάμε να ψηφίσουμε. Θα πρέπει ε, να πάμε προφανώ να ψηφίσουμε και να παροτρύνουμε του ανθρώπου κοντά μα έτσι ώστε να αποφασίσουμε όλοι μαζί για το μέλλον μα και να μην αφήσουμε σε μια μειοψηφία να πάει να αποφασίσει. Και αν θέλετε έτσι να κοιτάξουμε λίγο τι συμβαίνει, η θέση τη Νέα Δημοκρατία μέχρι στιγμή δεν αμφισβητείται. Θα έρθει πρώτη στι εκλογέ. Θα δούμε πολλέ ανακατατάξει και πολλέ αλλαγέ στο πολιτικό σκηνικό μετά από αυτέ τι ευρωεκλογέ προφανώ. Και αυτό το οποίο θέλω να πω εγώ ω παράπονο είναι ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη από... και από την κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα κόμματα, αν θέλουν να αυξήσουν τα ποσοστά του, διότι είμαστε ξεχασμένοι. Όλοι νομίζουν ότι η πολιτική σκηνή είναι μόνο η Αθήνα, ας πούμε, που λένε ότι εντάξει, στην Αττική κατοικεί ο μισό πληθυσμό τη Ελλάδα. Ναι, ρε παιδιά, αλλά εμεί εδώ πέρα τι είμαστε. Για κριτικέ περιοχέ στη Θράκη και τα νησιά τι είναι δηλαδή. Απλά υπάρχουμε και κάποια στιγμή θα, θα τελειώσει ο πληθυσμό, δεν θα έχουμε περισσότερε γεννήσει, δεν θα υπάρχουν οικονομικά κίνητρα για κόσμο να κινηθεί σε κριτικέ περιοχέ και κάποια στιγμή θα ερημώσουν εντελώ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό το πράγμα. Η Θεσσαλονίκη θα κρίνει τι εκλογέ λοιπόν. Όλοι στη Θεσσαλονίκη. Η σειρά των κομμάτων δεν έχει αλλάξει. Θα περιμένουμε τι επόμενε μέρε για δημοσκοπήσει και περισσότερα στοιχεία για να τα φέρουμε μπροστά. Μέχρι λοιπόν το επόμενο βίντεο, σα άρεσε, πατήστε like. Μου αρέσει. Αν δεν σα άρεσε, πατήστε. Δεν μου αρέσει προφανώ. Εκτιμώ την ειλικρίνεια. Και επειδή βλέπω ότι πολλοί παρακολουθείτε και δεν κάνετε εγγραφή, πατήστε subscribe, παιδιά. Δεν είναι κάτι. Πατήστε subscribe και το καμπανάκι να έρχονται όλε οι ειδοποίησει. Κάθε φορά που βγαίνει καινούργιο βίντεο, παπ, θα μπαίνετε και θα ενημερώνεστε για τι τελευταίε εξελίξει και τι επόμενε ημέρε θα έρθουμε με περισσότερα στοιχεία επικαιροποιημένα για να γνωρίζουμε καλύτερα και τα ποσοστά των κομμάτων αλλά και τι τάσει, τις, τις νέε τάσει στην κοινωνία. Είμαι ο Καρυπίδη Βασίλειο και ευχαριστώ όλε και όλου που παρακολουθήσατε το σημερινό βίντεο. Μέχρι το επόμενο, καλή συνέχεια και να έχετε την υγεία σα πάντα.